Γεια σας παιδιά μου αγαπημένα. Πιστή στο ραντεβού μας. Μένουμε σπίτι, περνάμε ωραία, ακούμε παραμύθια, τα μαθαίνουμε κιόλας και τα παίζουμε και μεταξύ μας, δεν είναι κακή ιδέα. Φτιάχνουμε τα συρτάρια μας, κάνουμε ένα σωρό πράγματα. Εγώ έφτιαξα τη βιβλιοθήκη μου. Βέβαια, δεν θα καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και να μην βλέπουμε και συνέχεια τηλεόραση, αλλά τα παραμύθια μας δεν τα βλέπετε. Ο Δήμος Ξάνθης, άλλο που δεν μας είπε. Ένα παραμύθι την ημέρα για τα παιδιά της Ξάνθης. Λοιπόν, αγάπες μου γλυκές, ξεκινάμε. Είμαι ο Στέφανος. Γεια σας. Η Χριστίνα. Για τα καινούργια παιδιά δεν τους ξέρουν. Πάμε, αγάπες μου. Παραμύθι τώρα ωραίο ξεκινά. Μια φορά και ένα καιρό ας πούμε όλοι. Κλείστε μάτια κι όπως ήλιος τη γυρνά. Θα σας πάμε σε έναν κόσμο μαγικό. Το πουλάκι και ο φτωχός χωρικός. Γιαγιά, πες μου μερικά λαχανικά, είπε η μικρή Μαρία. Ντομάτα, πρώτη και καλύτερη. Αγκινάρες, αγκινάρες και κουκιά, μελιτζάνα, κολοκύθι, αρακάς, μπρόκολο, καρότα, πιπεριές, μπιζέλια, φασολάκια, μπάμιες, πράσα, κολοκύθα κόκκινη, πατάτες, γλυκοπατάτες. Αχ, ωραία! Μπρόκολο και αρακάς, μπρόκολο και αρακάς. Σε τρελαίνουν σαν τα φας. Σε τρελαίνουν σαν τα φας. Το αγγούρι κι η ντομάτα. Το αγγούρι κι η ντομάτα. Κάνουν τρομερή σαλάτα. Κάνουν τρομερή σαλάτα. Αγκινάρες και κουκιά. Αγκινάρες και κουκιά. Τρώνε τα τα φασολάκια φυτρώνουν πάνω στη φασολιά. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι, απάντησε η γιαγιά. Α, και το φυτό τους γίνεται τόσο ψηλό που μπορεί να φτάσει ως τον ουρανό. Καλά, δύο λεπτά. Να φτάσει ως τον ουρανό, όχι και ως τον ουρανό. Πώς όχι, αφού στο παραμύθι ο Τσακ και η φασολιά, η φασολιά φτάνει ως τον ουρανό. Και εκεί πάνω ζει ένας δράκος και μια δράκινα που... Ναι, σε αυτό το παραμύθι είναι έτσι, αλλά αυτά γίνονται μόνο στα παραμύθια. Όπως και η κολοκύθα. Στο παραμύθι της Ταχτοπούντας, θυμάσαι, αυτή μετατράπηκε σε άμαξα. Α, ναι. Αλλά είπαμε, αυτά είναι μόνο στα παραμύθια. Τη μελιτζάνα την κάνανε ποτέ παραμύθι, ρώτησε πάλι η μικρή. Τη μελιτζάνα την κάνανε παραμύθι? Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Τότε φτιάξε μου ένα παραμύθι με μελιτζάνα. Μπορείς? Αχ, εγγονούλα μου γλυκιά, ναι, εντάξει, θα προσπαθήσω, είπε η γιαγιά. Και θα αρχίσω να αυτοσχεδιάζω. Λοιπόν. Ήτανε, λέει, μια φορά και έναν καιρό ένας φτωχός χωρικός που ζούσε με τη γυναίκα του σε μια καλυβούλα. Δεν είχανε παρά ένα μικρό χωραφάκι, τόσο μικρό, μα τι να σου πω, που χωρούσε μέσα βέβαια μια μεγάλη ελιά, αυτή τους έδινε λάδι, να το ξέρετε, λίγα κρεμμύδια φρέσκα, λίγα κρεμμύδια ξερά, λίγα σκόρδα, ναι, λίγες ντομάτες, 2-3 ριζούλες μαϊντανό, μερικές πατατούλες και αρκετές γλυκοπατάτες, να ξέρετε ότι κάνουν πολύ καλό, να το ξέρετε αυτό. Ήταν τόσο φτωχός που κάθε μέρα, ανάλογα με την εποχή, ο χωρικός μας έπαιρνε μια ντομάτα ή μια πατάτα, την έβραζε, έκοβε και ένα κρεμμυδάκι, έβαζε και λίγο λαδάκι από την ελιά που είπαμε, από το δέντρο της ελιάς που έβγαζε πολλές ελιές, και τα έτρωγε, δεν χόρτενε, αλλά ήταν πολύ ευτυχισμένος. Ήταν έστω ευτυχισμένος που κατάφερε να ζήσει με τα λίγα. Και έτσι πρέπει να είμαστε.
τι χαιρόμαστε και με τα λίγα και με τα πολλά. Τραγουδούσε λοιπόν συνέχεια, τι έλεγε, για να δούμε. Όμορφη που είναι η ζωή. Όμορφη που είναι η ζωή. Όμορφο κάνεις να ζει. Όμορφο κάνεις να ζει. Το πρωί όταν ξυπνάω σαν κρασί το φως ρουφάω. Το πρωί όταν ξυπνάει στο φως ρουφάω. Λα 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 λα. Πέσει το σκοτάδι. Κι όταν πέσει το σκοτάδι. Όταν πέσει το σκοτάδι. Όταν πέσει το σκοτάδι. Κύπνος πια βαθύς με πάρει. Κύπνος πια βαθύς με πάρει. Ναι, στα όνειρά μου δεν ατρώω φαγητό βασιλικό. Λα 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 λα. Είναι ωραία τα όνειρά μου. Μου γεμίζουν την κοιλιά μου. Και προσμένω να ξυπνήσω με το φως να κολατσίσω. Και προσμένεις να ξυπνήσεις με το φως να κολατσίσω. Λα 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 λα. Τόσο υπέροχος ήταν αυτός ο χωρικός, τι ωραίος που ήταν. Μια μέρα λοιπόν, την ώρα που ετοιμαζόταν να φάει την πατάτα του, άκουσε ένα χτύπημα στην πόρτα. «Ποιος είναι?» ρώτησε, μα δεν πήρε απάντηση. Πάει να ανοίξει και τι να δει. Ένα πουλάκι ήταν πεσμένο κάτω μπροστά στην πόρτα, ανήμπορο να πετάξει. Αμέσως το πήρε μέσα στη κούφτα του για να το ζεστάνει. Ύστερα του έδωσε λίγο νεράκι να πιει και μετά κόβοντας κομματάκια την πατατίτσα του, το τάισε. «Έλα, έλα να φας, όμορφο μου πουλάκι», του είπε. «Ευχαριστώ», είπε τότε το πουλάκι με ανθρώπινη φωνή. «Τι θέλεις να κάνω για σένα, πες μου και θα το κάνω». Τάχασε ο χωρικός, μιλούσε το πουλάκι, αλλά του απάντησε. «Δεν θέλω τίποτα, χαίρομαι τόσο πολύ που συνήλθες, αυτό μου φτάνει». Ύστερα άνοιξε το παράθυρο για να μπορέσει το πουλάκι να φύγει. «Πόσο σε ευχαριστώ. Θα έρθω να σε ξαναβρω». Μπορεί να γίνει τραγούδι αυτό, για να το δοκιμάσουμε. «Πόσο σε ευχαριστώ. Πόσο σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Θα έρθω να σε ξαναβρω. Θα έρθω να σε ξαναβρω. Θα έρθω να σε ξαναβρω. Είσαι όλο καλοσύνη. Είσαι όλο καλοσύνη. Είσαι όλο καλοσύνη. Νιώθω τόσο ευγνωμοσύνη. Νιώθω τόσο ευγνωμοσύνη. Νιώθω τόσο ευγνωμοσύνη. Λα 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 λα. Σε ευχαριστώ, είμαι ύστερα με πρώτη ευκαιρία, θα έρθω να σε ξαναβρω. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Με πρώτη ευκαιρία θα έρθω να σε ξαναβρω, είπε το πουλί και πετώντας χάθηκε μέσα στα σύννεφα. Πέρασε ο χειμώνας και ήρθε το καλοκαίρι, αχ πως το περίμενε το καλοκαίρι. Ένα μεσημέρι, την ώρα ακριβώς που ο χωρικός πήγε να ποτίσει το χωραφάκι του, είδε να έχουν φυτρώσει κάτι περίεργα χόρτα σε μια γωνιά στο μικρό του το χωραφάκι. «Τι χόρτα είναι αυτά, θα τα ξεριζώσω. Μην κάνουν κακό στα κρεμμύδια και τις πατάτες μου», είπε δυνατά. «Όχι, όχι, 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 όχι», ακούει τότε να του λέει μια φωνούλα. «Όχι, όχι, μην το κάνεις, δεν θα χάσεις. Δώρο είναι από μένα, δώρο είναι αυτό. Για σένα». Και μπορεί να γίνει και τραγούδι αυτό, για να δούμε. «Δεν θα χάσεις. Δεν θα χάσεις. Δεν θα χάσεις. Δεν θα χάσεις. Δεν θα χάσεις. Δώρο είναι από μένα. Δώρο είναι από μένα. Δώρο, δώρο είναι αυτό για σένα. Δώρο είναι αυτό για σένα». Γύρισε και τι να δει. Το πουλάκι που είχε γιατρέψει μήνες πριν ήταν πάνω σε ένα δέντρο εκεί κοντά.
Γεια σου, καλώς όρισες, του είπε χαρούμενος ο χωρικός. Μην ξεριζώσεις, γιατί δεν είναι χόρτα. Εγώ τα φύτεψα για σένα. Εσύ τα φύτεψες, μα πώς, αφού δεν έχεις χέρια. Έχω ράμφος. Με το ράμφος μου πηγαίνω, ερχόμουνα και έφερνα έναν τους σπόρους και τους έχωνα στη γη. Τώρα ήρθε ο καιρός να φυτρώσουν, να μεγαλώσουν, να κάνουν καρπούς. Καρπούς, να κάνουν καρπούς, είπες. Μα σαν τι καρπούς μπορούν να κάνουν? Πότε ζέτα κάθε μέρα και κάποια στιγμή θα βγάλουν ένα υπέροχο μοβ λουλούδι με κίτρινους στήμονες. Μοβ λουλούδι με κίτρινους στήμονες? Ναι, αυτό το ίδιο το λουλούδι κάποια στιγμή θα γίνει ένας νοστιμότατος καρπός, να ξέρεις. Μην πεις. Τότε κόψε τον, μαγείρεψε τον με ό,τι άλλο έχει στον κήπο σου και θα με θυμηθείς, θα με θυμηθείς. Σε ευχαριστώ, υποχωρικός. Θα κάνω ό,τι μου λες όταν θα έρθει η ώρα. Ένα πρωί λοιπόν, παιδιά μου, βγαίνοντας από το καλύβι του, είδε επιτέλους τον καρπό. Είχε ένα ωραίο μοβ χρώμα και ένα περίεργο σχήμα. Πήγε κοντά και έκοψε έναν. Ύστερα ξερίζωσε δύο κρεμμυδάκια, πήρε και μια πατάτα, έβαλε και σκόρδο και μια ντομάτα, έβαλε και λίγο λάδι, πρόσθεσε λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι και τα έβαλε στο τσουκάλι. Πω, τι φαγητό ήταν αυτό, Θεέ μου, μέλι! Πώς να το λένε αυτόν τον καρπό, αναρωτήθηκε. Μελιτζάνα τον λένε. Μελιτζάνα είναι αυτό το όμορφο λαχανικό. Είναι νόστιμο πολύ. Κάνει υπέροχο φαΐ. Ακούστηκε πάλι η φωνή του πουλιού. Μελιτζάνα, μελιτζάνα. Μελιτζάνα είναι αυτή. Ναι. Όμορφο λαχανικό. Κάνει όμορφο φαΐ. Όμορφο φαΐ. Μελιτζάνα είναι αυτή. Μελιτζάνα. Μελιτζάνα. Κάνει όμορφο φαΐ. Κάνει όμορφο. Νόστιμο φαΐ. Αν μαζέψεις σπόρους, μπορείς να την καλλιεργήσεις πολύ εύκολα και να ζήσεις πολύ πιο άνετα τη ζωή σου. Αχ, ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ, φίλε μου, είπε χαρούμενος ο χωρικός. Μα το πουλάκι είχε κιόλας πετάξει ψηλά στον ουρανό. Και ο χωρικός, γιαγιά, ρώτησε η μικρή, τι έκανε? Τι έκανε ο χωρικός? Έκανε ό,τι του είπε το πουλί. Μάζεψε τους σπόρους και την επόμενη χρονιά τους φύτεψε. Τους πότισε και εκείνοι φύτρωσαν και έγιναν μελιτζανιές φορτωμένες με καρπούς. Όταν ωρίμασαν οι μελιτζάνες, τις έκοψε, τις πήγε στη λαϊκή αγορά, τις πούλησε και έβγαλε ένα σωρό λεφτά που τον βοηθούσαν να ζήσει καλά όλο το χειμώνα. Αυτό έκανε και τον άλλο χρόνο και τον παραάλλο. Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά μου, από τότε έζησε αυτός καλά και εμείς καλύτερα. Και ξέρετε τι θέλει να πει αυτό το παραμύθι? Θέλει να πει ότι αν κάνεις καλό, σίγουρα θα βρεις καλό. Έτσι. Και εδώ τελείωσε το παραμύθι. Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας. Ζήσανε όλοι τους πολύ καλά. Μα εμείς θα ζήσουμε πολύ καλύτερα. Με παραμύθια. Γεια σας, παιδιά. Πρέπει να κάνουμε και έναν επίλογο εδώ και να σας πω ότι μπορεί να σας κάνει και εντύπωση ότι μιλάμε και για τρόφιμα. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο, μια που είμαστε κλεισμένοι τώρα στο σπίτι, να κάνουμε μια ενότητα με διατροφικά παραμύθια. Θα επανέλθουμε όταν την άλλη εβδομάδα. Θα κάνουμε μυθολογία, θα κάνουμε μαγικά παραμύθια. Έτσι σιγά σιγά θα πάρουμε γεύσεις από διάφορα ωραία παραμύθια, από ωραίες ιστορίες. Ναι, αγάπες μου γλυκές. Γεια σας.